Στο Σαντροπέ, φεγγάρια και νύχτες τρελές. Και με ένα twist, ανάβω στην πίστα φωτιές. Το ξέρει το αντιχώ, σα το πλευρό μου σε χαλέ. Στο Σαντροπέ, με φλετάρω νεύρο, σαν το πίσω τη σκιά σου τρεχάω. Ευτυχισμένο στα χέρια του πατέρα του. Πια, πού είναι η Βίκυ Χατζη Βασιλείου να φύγει το κεντρικό τραπέζι. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, θέλουμε στο σημείο αυτό, γιατί η ώρα είναι 12, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά ως εκπομπή τους τεχνικούς του Α και την Τίτα, γιατί από τις 12 έχει ξεκινήσει κανονικά η στάση εργασίας τους, αλλά μας έδωσαν την άδεια να ολοκληρώσουμε την εκπομπή, να φτάσουμε δηλαδή κανονικά μέχρι τη 1 παρά 10 και τους ευχαριστούμε θερμά και μέσα από την καρδιά μας γι' αυτό. Στην παρέα μας ο Νίκος Μουτσινάς και ο Θανάσης Αλευράς, πρέπει να σου πω ότι με καταμάλωσε ο Βασίλης Μπουζιώτης. Με καταμάλωσε, δημοσιογράφος, πολύ γνωστός και φίλος. Ναταλία, ο Θανάσης Αλευράς δεν είναι απλά ένας καλός ηθοποιός και γλυκός, είναι ηθοποιάρα και έχει πάρει βραβείο Δημήτρης Χόρου, να σε ενημερώσω. Να είναι καλά, τον ευχαριστώ, γιατί έχει γράψει πολύ ωραία πράγματα για μένα. Ειλικρινά δεν το γνώριζα και σου ζητάω συγγνώμη, Θανάση μου, και Βασίλη μου δεν το έκανε επίτηδες. Ειλικρινά δεν το έκανε επίτηδες, αλλά είδες ότι διαβάζω αμέσως το μήνυμά σου για να δεις ότι όταν κάτι δεν το γνωρίζω, ξέρω να παραδέχομαι τα λάθη μου και δεν το ήξερα και σου ζητάω και εσένα συγγνώμη, Θανάση. Συγγνώμη. Προς Θεού δεν είχα σκοπό. Θα το έλεγα αμέσως αν το ήξερα. Όποιος έχει πάρει βραβείο χώρου δεν το αναφέρουμε στον Α. Να τα πούμε και αυτά. Σαν κανάλι έχουμε μία γραμμή. Όποιος είναι βραβευμένος δεν του μιλάμε, ρε παιδί μου. Είναι εξαιρετικό το οποίο ο Θανάσης. Και το πήρε για το ρόλο σου στην παράσταση. Για τους ήρωες. Για την Νατάλια Στεπάνο. Νατάλια Στεπάνο. Μπρατούσκα σε Ιτανίδη Αλεξέγευνα. Ένα νούμερο με ένα ταξίδι με ένα τρένο. Όσοι έχουν δει την παράσταση το ξέρουν. Τι νούμερο ρε Θανάση αυτό. Ακούγαμε τον ήχο και ψάχναμε σε όλο το θέατρο που, γιατί εμφανιζόταν κάθε φορά σε άλλο σημείο. Και τελείωνε το προηγούμενο κομμάτι και άκουγε στο σκοτάδι λίγο το και ήμασταν όλοι, ψάχναμε πού θα εμφανιστεί και έβγαινε φυσικά. Ελένη Γκασούκα, μεγάλη έμπνευση, ήταν πολύ ωραία στιγμή. Μπράβο, σου εύχομαι πάντα διακρίσεις και πάντα τέτοια. Και αυτό να ήταν μόνο η αρχή. Και έχω και αρκετούς φίλους, η Μαρία Κασιμάκη, η Μαρκούλα κτλ. Που ρωτάνε πού μπορούν να βρουν εισιτήρια για την παράσταση του Βίλων, ας πούμε, που είπες κτλ. Ωραία. Υπάρχει το 3W liveticketservices.gr που έχει όλο το πρόγραμμα. Αυτό το καλύτερο να βρουν και σε ποιες πόλεις. Μπορούν να βρουν την ημερομηνία και σε πόλεις να πάρουν να κάνουν και υπάρχει προπόληση ηλεκτρονικά. Και θα υπάρχει και σε κάθε σταθμό κάποιες μέρες πριν έτσι κι αλλιώς για να πάνε να αγοράσουν. Να δουν και το πρόγραμμα, πότε παίζουμε, γιατί είναι αρκετές οι πόλεις. 3W ticketservices.gr και πέρα θα βρείτε και το πρόγραμμα των παραστάσεων για τα βαφτίσια, δηλαδή να ξέρετε ακριβώς σε ποιες πόλεις παίζετε και ποιες ημερομηνίες και πού μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια, που είναι και το πιο σωστό αυτό, γιατί έτσι θα. Για να ξέρουν και τι και πώς. Τι ήθελα να ρωτήσω, τα τηλεοπτικά θέλω να μάθω. Συζητάς κάτι, Θανάση, για τηλεόραση, έχεις. Όχι, δεν συζητάω κάτι για τηλεόραση. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Το γνωρίζω και έχεις και απόλυτο δίκιο. Απλά έλεγα μήπως, επειδή υπάρχουν και εξαιρέσεις, καμιά φορά από το πουθενά ξέρεις, προκύπτει κάτι. Μήπως ανήκεις, ξέρεις, σε αυτούς που έτυχε κάτι, αυτό που λέμε το έτσι. Όχι, φαντάζομαι ότι και οι άνθρωποι της τηλεόρασης ακόμα δεν είναι σίγουροι. Σίγουρα περιμέναν τις εκλογές, να δουν το σκηνικό μετά τις εκλογές. Να δουν πώς τα οικονομικά τους θα τα διαχειριστούν. Ναι. Γιατί και πολλοί άνθρωποι που κάναν φέτος τηλεόραση είναι απλήρωτοι ακόμα. Με κόστος προσωπικό, δηλαδή τεχνική, ηθοποιή, όλο ξέρω, αυτό. Μακάρι να γίνουν δουλειές. Ο Νίκος από την άλλη είναι σίγουρος για το, για το χρόνο, νομίζω. Εγώ θα είμαι στο Μέγκα. Έχουμε και εγώ, έκλεισα προχτές. Ποια ζώνη πήρες? Εγώ πήρα την. Δηλαδή, τελειώνει η Φέη με το Λιάγκα και ξεκινάω αμέσως μετά. Εγώ μου δώσαν δηλαδή το 1-3. Τρεις. Α, σκητάλη πέρα, δεν μου το είπαν. Είναι και ο Μπούτο. Δεν μπορούσα να πέσω. Μία στην Κάντζα, μία στη Μεσογείο. Καπάλα. Τηλεφωνία με ρεσί. Νομίζω ότι η Κάντζα ανακουφίστηκε πάρα πολύ. Η Κάντζα φύγε, φύγε. Και τι θα κάνει, θα παίζει επαναλήψεις? Όχι, μια χαρά. Εμείς θα κάνει λοιπόν το υπόλοιπο, παιδιά, εκπομπή. Μια χαρά η Κάντζα. Οι ντόπιοι έχουν φύγει τώρα. Ταν, 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 ταν. Είναι καρδιογράφημα. Τι, ναι. Α, και εσύ στο Μέγκα, αγάπη, μπράβο κι εγώ. Εγώ είπα να κάνω αυτή την αλλαγή. Έτσι. Έτσι πιο απλά αυτό το χειμώνα, να γίνουν κάποιες αλλαγές. Μήπως θα πάω εγώ αντένα να μην είμαστε όλοι στο κανάλι. Να μοιραστούμε. Φτάνει ο αντένα. Έχει αρκετούς.
Κάναμε. Εσύ έχεις κάνει αντένα. Έχεις κάνει κι εσύ. Έχω κάνει fame story. Δεν έχω κάνει. Έχετε κάνει και μένα. Τι ερώτηση έκανα. Δεν σε θυμόμουν σε τύπου ή πρωινό ή απογευματινό γι' αυτό. Έχεις κάνει τα καλύτερα στον αντένα. Fame story. Θεϊκό, μαγικό, λατρεμένο. Το θυμάμαι, κοριτσάκι μου. Τόσο... Είσαι μια από τις πιο γλυκές παρουσιάστριες. Δεν θυμάσαι ποιον έβγαλα νικητή. Θα θυμάμαι κι άλλο. Μόλις. Λοιπόν, ας γυρίσουμε στον Αλφα, που μας φιλοξενεί και μας ταΐζει τόσα χρόνια τώρα. Λοιπόν, να είναι καλά. Δέστε τους, πάει για τέταρτη χρονιά. Μπράβο, μάγκες. Μπράβο, παιδιά. Τέταρτη χρονιά, παιδιά. Μπράβο, είναι παιδιά. Πολύ ωραίο το νέο. Και για μας και για τους ανθρώπους που νοικιάζουμε τα σπίτια τους, για κάποιες τράπεζες. Χαρήκαν, ανακουφιστήκαν και αυτοί όλοι που θα είμαστε για τον χρόνο. Γιατί τους λέει, δόξα τω Θεώ. Ναι, είναι... Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αγχωμένοι αρκετά, εγώ θα έλεγα. Εγώ δηλαδή προσωπικά. Αγχώνεσαι πάντα στο τέλος όταν ξεκινάει. Όχι, επειδή είναι η τέταρτη χρονιά. Τι θα κάνεις αυτό. Τι θα κάνεις. Έχουμε στο μυαλό μας. Θα αλλάξουμε κάποια πράγματα, όχι εντελώς, γιατί αυτή είναι η εκπομπή. Δεν μπορείς να την αλλάξεις. Ενώ δεν είναι σωστό η άποψή μας να την αλλάξει. Θα γίνουν πειράγματα μέσα. Πάντως κάθε χρόνο ανανεώνεται. Κάτι μικρά. Ναι, απλά θες, παιδί μου. Εγώ την παρέα θέλουν. Την παρέα θέλουν. Σαφώς. Την παρέα θα τη βρούνε στο alphatv.gr. Την πουλάμε 50 ευρώ το άτομο. Α, το άτομο. Και πήγα να πω εγώ. Ου, αγοράζω. Όχι, το άτομο. Το άτομο. Για πάρτι, βαφτίσεις, γάμους. Μπορούμε να παρευρεθούμε. Τελευταία ζητάμε πια. Είμαστε γελίκες. Έχετε γίνει πια συνήθεια, οπότε μην άγγιζε καθόλου. Η ομάδα θα παραμείνετε μαζί όπως το βλέπεις. Κοίταξε, θα αλλάξει η Μαρία, ο Γιώργος, η Κατερίνα και η Ειρήνη, οι υπόλοιποι θα μείνουν. Υπέροχη απάντηση. Μείνω. Κοίταξε, εγώ είμαι της άποψης ότι η ομάδα που κερδίζει. Πώς το λένε, ομάδα που κερδίζει. Δεν την αλλάζει. Δεν την αλλάζει. Να το θυμάσαι το τέλος της ζώνης αυτής. Βασίλη μου, το θέμα δεν το θυμάμαι εγώ. Εγώ το θυμάμαι, αλλά δεν αποφασίζω εγώ. Θα πιαστώ από την πολύ πάντα. Ωραία ατάκα, τις συγγενούς μου πια. Έτσι. Γιατί με αυτές τις ατάκες γίνεσαι και οικογένεια. Θα κρατηθώ από την ατάκα αυτή. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω ακριβώς αυτό που είπες, γιατί θα βγουν και θα μου πούνε είσαι γελίος ρε φίλε, γιατί κάθε χρόνο κάποιος αλλάζεται. Ότι δεν είναι πάντα δική μας απόφαση, ναι. Και είναι και σε συνδυασμό πάντα και δεν έχω το κανάλι. Όχι ότι δεν θα μπορούσα, δεν έχω ψάξει, δεν ξέρω πόσο κοστίζει. Αλλά θέλω να δω κάτι τέτοιο. Μισά-μισά να πάρουμε ένα 3% να πηγαίνουμε να κάνουμε τσαμπουκάνες. Ναι, νομίζω πως θα είμαστε όπως είμαστε. Με κάποια lifting. Η Κατερίνα και η Μαρία σίγουρα. Εγώ ίσως κάποιο μπότοξ εδώ στο μέτωπο να μην γίνει μεγάλη αλλαγή. Τα κορίτσια λίγο εδώ, εσύ λίγο εδώ. Και ο Γιώργος λίγο στα μάτια θέλω. Το Γιώργο άστο είναι μικρό παιδί. Άστο να μην γνωρίζει. Παιδιά, θέλω να σου πω ότι ο Γιώργος δεν είναι μικρό παιδί, είναι κουραστικό γι' αυτό. 27? Έλα, μικρό. Με τον Γιώργο θέλω να σου πω ότι είμαστε συμμαθητές. Από την πρώτη γυμνασίου στο ίδιο θρανείο στα Γιάννενα. Είσαι 27? Όχι. Είμαι το 79. Είμαι 33. Τι ντροπή, παιδιά, που βγάζουμε στο. Δηλαδή, εκθέτουμε το παιδί που δεν είναι μπροστά όμως αυτή τη στιγμή. Που θα ήθελε πιθανό να γράψει στο Facebook ότι είναι γεννημένο στο 89. Ναι, ναι, απλά δεν είναι όμως. Γιατί μπορεί να βγει και η αστυνομία που έχει Facebook στα Γιάννενα και να πει όχι. Δεν υπάρχει. Μπορεί να βγουν από τα Γιάννη. 33, Γιώργο. Είναι για τάξη όμως. Σωστά. 9 χρόνια. Δηλαδή τους βγάλουμε βλάκες, δηλαδή. Φαντάζεσαι. Καλύτερα μόρφω τα σπαρά ηλικιωμένος. Και εγώ είμαι 18. Έμενα. Κάθε καλοκαίρι κλαίγαμε. Δηλαδή κάποια στιγμή δίδασκα κιόλας στα ρεπό των καθηγητών. Έμενα εγώ. 18χρονος. Αχ, Χριστέ μου. Έβγαλα ταυτότητα τώρα τελευταία γιατί μου κλέψαν το αυτοκίνητο 2 φορές. Δεν υπάρχει αυτό. Και λέω στην κοπέρα, έκανα τα πολλά γλυκά μάτια. Αντάλλαξα τηλέφωνο μαζί της, να έρθει και σε παράσταση. Είχε δει και την Ελίζα, χάρηκα πολύ. Της λέω το ύψος, με μετράει, μου λέει 1,73. Τι είναι 1,73, δεν γίνεται. Λέτε ψέματα, η προηγούμενη είναι 82. Μα λέω, δεν γίνεται. Λέω και με τα παπούτσια. Τα σταράκια που δεν έχει χαζόμα. Δεν έβαλα ένα κοθόρνο. Και μου λένε, λέω, μπορείτε να το κάνετε 1,77. 1,75 με έτσι, λέω, κάντε το 1,77. Λέει, γιατί λέω, γιατί συνήθως είναι 1,77, λέω. Ναι. Λέω, δεν ξέρω, σας παρακαλώ. Και η κοπέλα μου το έκανε. Αλλά επειδή δυσκολεύτηκε, είπα να μην μιλήσουμε για ημερομηνία να το κάνει. Το γεννηθείς, επειδή μου το 82. Και ποιος τι. Μια χαρά. Ότι δεν υπάρχουν κάποιοι χρονάκια. Να θυμούνται δηλαδή ότι εγώ έκανα ας πούμε, ραδιόφωνο το 90. Θα πω, πόσο ήμουνα, 5 παιδί θαύμα. Δεν έχει. Η Σίρλε Τέμπρε, παιδιά, πόσο 9 χρονών δεν μπήκε. Στο μικρόφωνο, τι έλεγα, το εκπαιδευτικό τραγουδάκι. Μικρή. Έτσι ρε παιδιά. Εντάξει, πια θα μεγαλώσουμε κι εμείς και θα βγούμε και νεότεροι. Αλλά ακόμα όχι. Ακόμα όχι. Θα συμφωνήσω. Ακόμα δεν είναι ακόμα. Θα συμφωνήσω. Εντάξει, περνάω και 4 χρόνια, σε 6 ακόμα. Ναι, αλλιώ. Δεν θέλω να αγχώνω. Όχι, καθόλου καλή. Αφού ειδικά τώρα που έμαθα με περνά και 4 χρόνια που έχει γενέθλια προχτές. Χρόνια πολλά. Ήθελα να σου στείλω στο Twitter και μετά λέω και δεν τη στείλω στο Twitter. Όχι, να την πάρω τηλέφωνο. Ναι. Και μετά έκανα τα βαφτίσια. Αυτό. Έχω χάσει 2 γενέθλια έτσι. Δεν πειράζει. Αλλά σου εύχομαι.
ό,τι επιθυμούμε στην κοινή μας πορεία από εδώ και πέρα πια. Όλα μπροστά μας τα είναι. Πολύ ωραία ευχή είναι αυτή, θα τη δεχτώ και θα την απολαύσω και θα φροντίσω και να την αξιοποιήσω κιόλας. Πάμε να σχολιάσουμε μερικά αγαπημένα τηλεοπτικά πρόσωπα παρέα με τον Θανάση και με τον Νίκο. Να τα βλέπουμε κιόλας, λέω εγώ, και να τα σχολιάζουμε και ταυτόχρονα. Θέλω να το ζήσω λίγο το Θανάση.